καταγγελία πολύ σοβαρή από την κυρία Κρητικού στους Αγγυράδες. Μέρες τώρα δεν έχουν νερό. Να την ακούσουμε. Μήνες. Ένα-δύο μέρες. Μήνες. Η γυναίκα δεν αντέχει άλλο, όχι μόνο η ίδια και πάρα πολύ κάτοικοι εκεί. Πάμε να δούμε τι μας δήλωσε. Δυστυχώς λεπτομέρειες δεν γνωρίζω, όπως και οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι για μία βλάβη την οποία προσπαθούν να λύσουν, μάλλον αποτυχημένα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ στο χωριό είναι ότι κάθε δεύτερη μέρα με τρίτη μέρα της εβδομάδας μένει το χωριό και τα σπίτια μας χωρίς νερό για παραπάνω από 3 με 4 ώρες. Πολλές φορές έχει τύχει να γίνει διακοπή του νερού έως και ολόκληρο 24ωρο. Την ακούσαμε, να πούμε ότι εμείς ζητήσαμε την άποψη και του κύριου Χυμαριώτη, του Δημάρχου, ο οποίος είπε ότι προσπαθούν τα συνεργεία να βρουν τη βλάβη. Εντάξει, η κατάσταση όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο εκεί. Σωστά. Λοιπόν, πάμε και στις διαδικασίες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στις διαδικασίες εκλογής Προεδρίου. Είχαμε την κυρία Ολυμπία Εκαρδακάρη να εκλέγεται πρόεδρος, ο κύριος Μουζακίτης αντιπρόεδρος και ο κύριος Αλέκος Μιχαλάς, γραμματέας. Θέλω να πω κάτι. Είναι προσωπικό μου σχόλιο. Χαίρομαι που μπήκε μια γυναίκα στο Προεδρείο, το είχαμε προβλέψει άλλωστε. Αλλά να σου πω κάτι, δεν μου αρέσει η σύνθεση. Γιατί ο κύριος Μπουζακίνης που είναι αντιπρόεδρος είναι και πολύ πράγμων και πολύ ξέρος. Ελπίζω η κυρία Καρδακάρη να τον βάζει στη θέση του. Εντάξει, και ο νόν νόητο. Τα λέω αυτά γιατί ξέρω ορισμένα πράγματα. Είναι και πολύ πράγμων και πολύ ξέρος ο κύριος Μπουζακίνης. Λοιπόν, πάμε τώρα... Έχεις το ρεπορτάζ, έχεις το πάμε ρεπορτάζ. Να δούμε ένα ρεπορτάζ, γιατί είχαμε και πάμε τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής. Πάμε να δούμε ένα συνολικό ρεπορτάζ τι έγινε σήμερα εκεί. Η εκλογή νέου Προεδρείου αλλά και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής ήταν τα δύο μοναδικά θέματα στην πρώτη ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων. Τα ίδια πρόσωπα με την προηγούμενη αυτοδιοικητική θητεία θα απαρτίζουν το νέο Προεδρείο και συγκεκριμένα η Ολύβια Καρδακάρη εκλέχθηκε πρόεδρος από την παράταξη του Γιάννη Τρεπεκλή, αντιπρόεδρος ο Νίκος Μουζακίτης από την παράταξη Ιώνο Δυνατά και γραμματέας από την παράταξη της Ανάσα του Θεόδουρου Γαλιατσάτου, Αλέκος Μιχαλάς. Το Προεδρείο υπεψηφίστηκε σύμφωνα με τις προτάσεις που κατατέθηκαν, ενώ Λευκό ψήφισε η Λασί. Όσον αφορά τώρα, τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής σε μία διαδικασία η οποία είναι πρωτόγνωρη τόσο για τα περιφερειακά όσο και τα δημοτικά συμβούλια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα μέλη αποτελούνται τακτικά Αρμενιάκος Ιωάννης, Κοντζιάλης Θεόδωρος, Μάμαλος Γιώργος, Κουλούρης Σάβας, Μοθονέο Κατερίνη, Γαλιατσάτος Θεόδωρος. Αναπληρωματικά μέλη Κουρή Σωτήρης, Καποδίστριας Κώστας, Δουβίτσας Αντώνης, Δήμου Αλέξανδρος, Γκισγκίνης Νικόλος και Μαρία Δρή. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου. Υπήρχε κλίμα συνεργασίας και συνένωσης από όλες τις παρατάξεις. Θέλω να ευχηθώ στην Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα καλή επιτυχία. Προσδοκούμε ότι η εμπειρία τους θα αποδείξει ότι θα έχουμε ποιοτικές συνεδριάσεις. Βεβαίως και με τη δικιά μας ευθύνη αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους και βέβαια ολοκληρώθηκε και η διαδικασία εκλογής των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Νομίζω ότι είναι το πρώτο βήμα, είναι το ξεκίνημα για την επόμενη μέρα για να αρχίσουμε να δημιουργηθεί εργατικότητα έτσι ώστε η περιφέρεια να πάρει το βηματισμό που της ταιριάζει, να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι σε συνεργασία με το στελεχειακό δυναμικό της περιφέρειάς μας και με τους αντιδημάρχους τους οποίους θα ξεκινήσουμε, θα αναφέρω από αύριο μέχρι την Τρίτη θα ανακοινωθούν. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι μαζί με τη στελεχειακή δυναμική για δουλειά με συνέπεια και εργατικότητα. Είδαμε και το ρεπορτάζ. Να το επαναλάβω. Εγώ εύχομαι, χαίρομαι που μπήκε, που είναι μάλλον ψηφίστηκε η κυρία Καρδακάρη. Εύχομαι όμως να πάνε